Να εγκαταλείψουν τους οικίσκους τους οποίους ζουν μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ζητά η πολιτεία από 11 περίπου οικογένειες που πριν από το σεισμό δεν ήταν ιδιοκτήτες σπιτιών αλλά ενοικιαστές, με την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει να μην έχει προηγούμενο. Δεν έχω πουθενά να πάω, δεν έχω. Αυτό εδώ την αδικία δεν την έχω δει. Ας έρθει το κράτος να μου πει πέρασε και από εδώ έξω. Με τα σπίτια στα οποία ζούσαν ως ενοικιαστές να μην έχουν ακόμη φτιαχτεί και σε όσα υπάρχουν τα ενοίκια να είναι τόσο ακριβά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, τόσο η κυρία Δέσποινα με 3 παιδιά και μηνιαίο εισόδημα 650 ευρώ, όσο και ο κύριος Ηρακλής με αναπηρία 90%, η μόνη σκέψη την οποία κάνουν είναι ότι μετά τις γιορτές θα βρεθούν στο δρόμο. Δεν έχουμε. Εμένα το μόνο που μου μένει, έχω πει ρε παιδί μου ότι αν μας πετάξουν έξω με το ζόρι, να πάω και κάτω στο χωράφι με τα μάξια, κάθομαι στα μάξια μέσα. Δεν έχει δώσει λεφτά στους ιδιώτες να φτιάξουν τα σπίτια τους να πάμε να ξαναμείνουμε. Μας έχει δώσει αυτά το κράτος, θα μας πάρει και αυτά το κράτος. Ωραία. Ξεκάθαρος ότι το καθεστώς για τους ενοικιαστές δεν πρόκειται να έχει εξαιρέσεις από άλλες περιοχές και πως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πραγματοποιεί έλεγχο για την αξιοποίηση των οικίσκων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο. Θεσμικό πλαίσιο γνωστό σε όλους από την αρχή, τόσο ως προς τους δικαιούχους ιδιοκτήτες των σπιτιών, όσο και ως προς τους δικαιούχους ενοικιαστές για το εξάμενο που είχαν στην διάθεσή τους. Όπως ανέφερα και στην αρχή, το πλαίσιο είναι το ίδιο και αφορά όλους. Και αφορά μεταξύ άλλων μονογονεϊκές, τρίτεκνες οικογένειες, οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες, απλώς κόσμος που έχασε τα υπάρχοντά του και δεν έλαβε ποτέ κανένα επίδομα ενοικίου, εδώ και πάνω από 2 χρόνια, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Και σε αυτόν τον κόσμο τώρα του λέτε, άρων το κράβατό σου και περιπάτη. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι έσχος. Με την νεοεκλεγήσα Δημοτική Αρχή να μιλάει για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και για πισωγύρισμα της πολιτείας, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρθηκε απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μανώλη Συντιχάκη στο σχέδιο της κυβέρνησης που στήριξε από την πρώτη στιγμή, όπως είπε, τους πληγέντες, ρίχνοντας πάντως βέλη στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή για τις καθυστερήσεις στις κατεδαφίσεις. Δεν έχουν κατεδαφιστεί όλα τα τιμόρυπα κτίρια από τον Δήμο. Δεν αναφερθήκατε σε αυτό όμως. Έχουμε δώσει χρήματα στο Δήμο. Δεν τα έχει κατεδαφίσει ούτε αυτά για τα οποία έλαβε. Δεν είχαμε το αποτέλεσμα των άλλων περιοχών και τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας ενδεχομένως με την περιφέρεια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παράλληλα, αναφερόμενος στις καθυστερήσεις και τους λιγοστούς φακέλους που έχουν κατατεθεί και προχωρήσει, ξεκαθάρισε ότι θα ενισχυθεί με προσωπικό η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης και Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ζητώντας από τους πολίτες να προχωρήσουν στην υποβολή των φακέλων τους για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις.